Γεια σας, παιδιά. Είχαμε πει το προηγούμενο βίντεο το νόμο του Κουλόμπ. Τώρα θα εξετάσουμε διάφορες εφαρμογές πάνω στο νόμο του Κουλόμπ. Πολλές φορές στο σχολείο, σαν ερώτηση κρίσεως ή σαν γενικά σαν άσκηση, θα σου ρωτάνε τι θα πάθει δύναμη αν μεταβληθεί κάποιο από τα άλλα μεγέθη. Φορτίο, η απόσταση ή και τα δύο φορτία. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε τώρα εδώ? Αν είναι εύκολο, μπορούμε να το βγάλουμε το μυαλό και να πούμε ότι, ας πούμε, είναι ανάλογα τα μεγέθη. Αν διπλασιαστεί το φορτίο, θα διπλασιαστεί και η δύναμη. Ή άμα διπλασιαστεί η απόσταση, επειδή είναι αντιστρόφως ανάλογη στο τετράγωνο, θα γίνει 4 φορές μικρότερη δύναμη. Τι θα γίνει όμως αν μεταβληθούν και τα τρία συγχρόνως? Άρα εκεί το μυαλό αρχίζει να μην βοηθάει. Αν θα πρέπει να μάθουμε έναν τρόπο να βγάζουμε σταθερά και σίγουρα πώς μεταβάλλεται η δύναμη ή πώς μεταβάλλεται ένα άλλο μέγεθος. Για να δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα και να μην γράφουμε μεθοδολογία. Και θα πούμε, παίρνουμε ένα φορτίο το οποίο ξαφνικά γίνεται 4 φορές μεγαλύτερο από το αρχικό. Και το δεύτερο φορτίο γίνεται 2 φορές μεγαλύτερο. Θα αλλάξουμε και την απόσταση. Να βάλουμε ότι η καινούργια απόσταση έγινε 4 φορές η αρχική. Άρα, αρκετά δύσκολο για το μυαλό. Εμείς τώρα θα μάθουμε δύο τρόπους που θα μπορούμε να λύσουμε και να βρούμε πώς μεταβλήθηκε η καινούργια δύναμη. Θα μας ζητάει δηλαδή τι έπαθε η καινούργια δύναμη, το εφτόνος. Ο πρώτος τρόπος είναι καθαρά μαθηματικός. Δηλαδή, θα κάνουμε. Θα παίρνουμε στην αρχή και θα γράφουμε τη δύναμη. Αρχικά πόσο ήταν? Ήταν Κ, Q1 επί Q2 προς R στο τετράγωνο. Μετά θα παίρνουμε την καινούργια δύναμη. Άρα η καινούργια δύναμη θα ήταν Q1 τόνος, Q2 τόνος και R τόνος στο τετράγωνο. Θα πάω να την καταστώ τώρα από τις σχέσεις που έχω, το Q1 τόνος, Q2 και το R τετράγωνο. Τι θα γίνει? Θα έχουμε 4Q1 επί 2Q2 προς 4R, προσοχή, όλο στο τετράγωνο, το οποίο συνηθισμένο λάθος γίνεται στην απόσταση και εκεί παίζουν. Άρα, αν κάνουμε και πράξεις, θα προκύψει ότι η καινούργια δύναμη θα είναι 8Q1, Q2 στον αριθμητή, δεκάψη R τετράγωνο στον παρονομαστή. Άρα έχουμε μία σχέση για την παλιά, την 1, και μία σχέση για την καινούργια. Άρα τι μπορώ να κάνω? Να διαιρέσω την 1 και τη 2. Άρα θα προκύψει ότι F προς F τόνος θα είναι ίσον με K Q1 Q2 προς R τετράγωνο, K 8 Q1 Q2 προς 16 R τετράγωνο. Μπορούμε να ψηφορωθούμε εδώ πέρα τα ίδια και να βγει ένα πλάσμα 16/8. Άρα 2. Κάνοντας χειαστή, θα βγει ότι η F είναι 2 φορές η F τόνος ή διαφορετικά η καινούργια δύναμη θα είναι το μισό της αρχικής. Άρα πολύ απλά και σίγουρα βρήκαμε τη μεταβολή. Αυτός είναι ο μαθηματικός τρόπος κυρίως με διαίρεση κατά μέλη. Τώρα, ο δεύτερος τρόπος είναι παρόμοιος με τον πρώτο. Δηλαδή, κάνουμε τα ίδια πράγματα. Γράφουμε δηλαδή την πρώτη δύναμη, πώς είναι. Γράφουμε τη δεύτερη δύναμη, πώς έχει διαμορφωθεί. 8Q1, Q2 προς 16R τετράγωνο. Και πάμε τώρα και λέμε, αυτό εδώ πέρα που έχω βάλει στην αγγείλη δεν είναι ίδιο με το παραπάνω. Άρα αυτό ισούται με F. Άρα μπορώ στη θέση αυτού να βάλω το F. Άρα θα έχει μείνει το 8/16 που είναι έξω από την αγγείλη και F. Άρα προκύπτει πιο εύκολα ότι το F τόνος θα είναι F δεύτερα. Όποιο τρόπο και να ακολουθήσετε, τα αποτελέσματα θα είναι σίγουρα. Αρκεί να προσέξουμε μόνο να φτιάξουμε σωστά τις μεταβολές και να καταλάβουμε τι μου ζητάει. Αν μου ζητάει πώς μεταβλήθηκε η F ή αν μου ζητάει πώς μεταβλήθηκε ένα φορτίο ή μία απόσταση. Τώρα, θα δούμε και μερικά πράγματα από το σχολικό βιβλίο. Να δούμε καμιά ασκησούλα πάνω σε αυτά. Ας πάρουμε μια άσκηση του βιβλίου σχολικό ε. Ας σβήσουμε λίγο πρώτα. Και να δούμε πόσο δύσκολες μπορεί να είναι. Βιβλίο ε. Τι μου λέει? Δύο ετερόνυμα ελεκτικά φορτία Q1 και Q2 έρχονται με δύναμη F. Ωραία.
όταν η απόσταση είναι R. Μας έχει δώσει όλα τα αρχικά δηλαδή. Να βρεθεί η καινούρια απόσταση, το R τόνος μας ζητάει, ώστε η δύναμη να γίνει πρώτον 4F και δεύτερον F τέταρτα. Ωραία. Για να δούμε εδώ πέρα θα κάνουμε. Άρα πάμε να γράψουμε αρχικά πόσο είναι η δύναμη μας. Όπως λέγαμε στη μεθοδολογία. Εδώ τώρα μου λέει να βρω πώς την καινούργια απόσταση όταν αλλάξει δύναμη. Δεν μου λέει τίποτα για τα φορτία, αλλά τα φορτία παραμένουν σταθερά. Άρα η F τόνος θα είναι K, Q1, Q2 προς την καινούργια απόσταση στο τετράγωνο που ψάχνουμε. Άρα στην πρώτη περίπτωση θα πάμε να βάλουμε στη θέση της F τόνος 4F. Άρα τι θα έχουμε, 4F θα είναι ίσο με K, Q1, Q2 προς R τόνος στο τετράγωνο. Άρα θα πάρω τη σχέση 1 τώρα και τη σχέση 2 και θα τη διαιρέσω κατά μέλη, όπως κάναμε στον πρώτο τρόπο. Άρα θα έχουμε F προς 4F που θα απλοποιηθούν, θα είναι K, Q1, Q2 προς R στο τετράγωνο, K, Q1, Q2 προς R τόνος στο τετράγωνο που ψάχνουμε. Αρχίζουμε να διώχνουμε τα κοινά κομμάτια. Όχι, συγγνώμη, αυτό θα το χρειαζόμαστε. Άρα θα γίνει το 1 τέταρτο θα είναι ίσον με R τόνος στο τετράγωνο, γιατί είναι άκρος και πήγε πάνω, προς R τετράγωνο. Άρα κάνοντας τυχαίαστη, τι θα μου δώσει, ότι το R τετράγωνο θα είναι ίσον με 4 R τόνος στο τετράγωνο. Αν βγάλω και τη ρίζα, θα γίνει το R, θα είναι ίσον με συν ή πλην, βέβαια δεν μας ενδιαφέρει πολύ για μας, R τόνος. Άρα παίρνοντας το συν, η καινούργια απόσταση θα είναι το μισό της αρχικής. Βλέπετε, αυτός είναι ο ένας τρόπος. Θα μπορούμε να το κάνουμε και με το δεύτερο τρόπο. Βλέπετε, ας κάνουμε το δεύτερο κομμάτι με το δεύτερο τρόπο για να το έχουμε και με τους δύο. Άρα τι θα έχουμε, το καινούργιο θα είναι τώρα F4, για να μην ξαναγράφουμε, θα είναι K, Q1, Q2 προς R τόνο στο τετράγωνο. Άρα στη θέση της F τι θα πάω να βάλω εγώ, το K, Q1, Q2 προς R τετράγωνο και όλο αυτό δια 4. Θα είναι ίσον με K, Q1, Q2 προς R τόνο στο τετράγωνο. Τα K και τα Q1 θα φύγουν γιατί είναι κοινά κομμάτια, άρα θα προκύψει ότι αυτό το σύνθετο κλάδο θα μου δώσει 1 προς 4 R στο τετράγωνο, είναι ίσον με 1 προς R στο τετράγωνο τόνος. Αντιστρέφοντας, το R τόνος στο τετράγωνο θα είναι ίσον με 4 R τετράγωνο και βγαίνει ότι η καινούργια απόσταση είναι δύο φορές η αρχική. Άρα, ένα παράδειγμα που είναι πάνω στη μεθοδολογία μας, προσέχουμε πολύ τις πράξεις γιατί εκεί είναι τα λάθη, και τώρα στο επόμενο βιντεάκι μας θα κουβεντιάσουμε και πώς μπορούμε να εκφράσουμε ή αν η δύναμη μπορεί να μου εκφράσει πόσο ισχυρό είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο φορτίων.